Αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζουμε στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που συμπληρώνει φέτος 90 χρόνια ζωής. 90 χρόνια παράλληλης πορείας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας στον 20ο και 21ο αιώνα. Η ΔΕΘ ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Οκτώβριο του 1926 και έζησε όλες τις μεγάλες και δύσκολες στιγμές της χώρας. Την ανοικοδόμηση της πόλης μετά την πυρκαγιά του 17, το παγκόσμιο κράχ του 29, την πτώχευση του 32, δύο δικτατορίες, δύο πολέμους, τη μεταπολίτευση του 74 και την κρίση που ξεκίνησε το 2009. Κάνω αυτή τη μικρή αναδρομή γιατί όλα αυτά τελικά σφυριλάτησαν το σημερινό πρόσωπο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που καταξιώθηκε στις καρδιές όλων των Ελλήνων σαν η μεγάλη φθινοπορεινή γιορτή της πόλης και του επιχειρήν. Ένα εμπορικό, ψυχαγωγικό και πολιτιστικό οικόσημο για την πόλη και τη χώρα. Αξίζει, κύριε Πρωθυπουργέ, να θυμηθούμε κάποιες σημαντικές στιγμές, μια και σήμερα είναι μέρα εγγενείων. 3 Οκτωβρίου του 26, στο πεδίο του Άρεως, που είναι εδώ παρακάτω, ξεκινάει τη λειτουργία η πρώτη ΔΕΘ. 100.000 επισκέπτες. Τρίτη ΔΕΘ, το 28, ήταν σημαντική, γιατί για πρώτη φορά την επισκέφθηκε Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 15η ΔΕΘ, το 40, τελευταία προπολεμική, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις που είμαστε σήμερα και λειτουργήσε επί ένα μήνα, από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 22 Οκτωβρίου. Λίγες μέρες αργότερα κηρύχθηκε ο πόλεμος. Στις 11 Απριλίου του 41 εγκαταστάθηκαν στους χώρους της ΔΕΘ μονάδες του Γερμανικού στρατού, οι οποίες τον Οκτώβριο του 44 αποχωρώντας, ανατείναξαν τα περίπτερα της έκθεσης. Το 51, μετά από 10 χρόνια σιωπής, η ΔΕΘ ξεκινά και πάλι τη λειτουργία της. Η ανακατασκευή της έγινε έπειτα από προσπάθειες των εργαζομένων που ενέταξαν το project ΔΕΘ στο σχέδιο Marshall. Το 66, στην 31η ΔΕΘ, τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν στις 4 Σεπτεμβρίου και οι επισκέπτες έφτασαν τον αριθμό ρεκόρ 1.634.000. Ήταν η κορυφαία ΔΕΘ. Στις 31 Αυγούστου του 1974 έγιναν στο Παλέ Ντεσπορ τα εγγένεια της 31ης ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό τότε Κωνσταντίνο Καραμαλή. Η δημοκρατία αποκαθίσταται και ξεκινάει η μεταπολίτευση. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1982 πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της 47ης ΔΕΘ από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ξεκινάει η περίοδος των κλαδικών εκθέσεων. Το 99 έχουμε τη διάσπαση των εταιριών και το 13 έχουμε την επανένωση και την επανεκκίνηση της ενιαίας ΔΕΘ Χελέξπο που γνωρίζετε. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε παρακολουθήσει και προσωπικά τα τελευταία χρόνια την επανεκκίνηση της ΔΕΘ. Γνωρίζετε ότι η εταιρεία έχει δρομολογήσει μια νέα περίοδο ανασύνταξης και ανάπτυξης. Θα ήθελα ενδεικτικά να αναφέρω τρία νούμερα. Η επισκεψιμότητα έχει ξεπεράσει το 1.000.000 από 500.000 που ήταν το 12. Οι μέρες λειτουργίας της έκθεσης αυξήθηκαν από 85 το 2012 σε 282 το 2015. Για το πρώτο εξάμηνο του 2016, τα νούμερα είναι επίσης αισιόδοξα. Αύξηση στα έσοδα 23%. Μείωση στις λειτουργικές δαπάνες 10,5%. Μιλάμε για το εξάμηνο. Κέρδη προφόρων τόκων και αποσβέσεων 1.000.000 ευρώ. Στην 81η ΔΕΘ ενεργοποιήσαμε έναν ιστορικό θεσμό και έχουμε τιμόμενη χώρα και την ευχαριστούμε γι' αυτό τη Ρωσία. Έχουμε περισσότερες από 1.200 επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και έχουμε συνεργαστεί άψογα με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και όλα τα επιμελητήρια στην Ελλάδα για πρώτη φορά και βέβαια τα επιμελητήρια της πόλης. Συγχρόνως έχουμε αφιερώματα, όπως γνωρίζετε, στην τεχνολογία, στην έρευνα, στην ενέργεια, στην εκπαίδευση, στον Ευγένιο Τριβιζά και συμμετοχές από 18 χώρες συμπεριλαμβανομένων του Ιράν και της Τουρκίας. Μέχρι πέρυσι, θυμάστε, λέγαμε ότι η έκθεση αλλάζει.
Φέτος είμαστε περήφανοι γιατί η έκθεση άλλαξε. Φέτος σας παρουσιάζουμε, έτσι πιστεύουμε, την καλύτερη έκθεση των τελευταίων χρόνων. Σε εκθέτες, σε κάλυψη χώρων, ελπίζουμε σε επισκέπτες. Μία έκθεση, κύριε Πρωθυπουργέ, τον ακούσατε τον όρο, sold out. Όραμά μας να γίνει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, και το λέμε αυτό με σεμνότητα, ο περιφερειακός εκθεσιακός παίκτης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που μας αξίζει. Για να γίνει αυτό, έχουμε να κερδίσουμε δύο μεγάλα στοιχήματα. Το στοίχημα της διεθνοποίησης και το στοίχημα του νέου εκθεσιακού κέντρου. Όσον αφορά τη διεθνοποίηση, έχουμε ήδη αρχίσει να αναπτύσσουμε το δίκτυο των συνεργασιών στην Ευρώπη, στη Ρωσία και στην Κίνα. Όσον αφορά το νέο εκθεσιακό, η ανάπλαση του υπάρχοντος με νέους αρχιτεκτονικούς και περιβαλλοντικούς όρους και η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου και πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης είναι η μόνη βιώσιμη λύση, τουλάχιστον για τα επόμενα 10 με 20 χρόνια. Η έκθεση θα είναι τότε ένα εργαλείο και ένα νέο τοπόσιμο για την πόλη. Και βέβαια, επειδή τελευταία κουβεντιάζεται πολύ, η Διεθνής Έκθεση του Σεπτεμβρίου θα παραμείνει ένα μεγάλο πολυγεγονός που αφορά την επιχειρηματικότητα, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό και την πολιτική. Το πολιτικό φόρουμ που εξελίσσεται παράλληλα με την έκθεση είναι μια πρίκα για την πόλη. Πρέπει βέβαια να ξεχωρίσει από το εμπορικό κομμάτι. Είναι στο χέρι μας να μεταλλάξουμε το άτυπο αυτό εβδομαδιαίο φόρουμ σε ένα περιφερειακό Νταβός της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δίνοντάς του τον απαραίτητο διεθνή χαρακτήρα. Χαιρόμαστε που ο Πρωθυπουργός σήμερα μας πρόλαβε και το πρότεινε αυτός. Θα πάρουμε μια πρωτοβουλία, κύριε Πρωθυπουργέ, και θα σας την παρουσιάσουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, μπορεί η φετινή 81η ΔΕΔ να είναι πετειακή, η χώρα όμως βιώνει 7 χρόνια ύφεσης, ανεργίας και οικονομικής ανέχειας. Συμφωνούμε όλοι ότι δύο από τα μεγάλα στοιχήματα για την πατρίδα μας είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία απασχόλησης και πλούτου προς όφελος της κοινωνίας. Η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, ξέρω ότι συμφωνείτε, πρέπει να γίνει ένα εργοτάξιο επιχειρηματικότητας, όπου νέοι άνθρωποι θα εμπνέονται να δημιουργούν επιχειρήσεις καινοτομικές και εξωστρεφείς. Μόνο έτσι η κρίση από πρόβλημα θα γίνει ευκαιρία. Και αυτή την ευκαιρία μπορούμε να την πιάσουμε, γιατί έχουμε να εκμεταλλευτούμε μια απίστευτη πλουτοπαραγωγική πηγή, το ανθρώπινο δυναμικό μας. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 6η θέση παγκοσμίως, σύμφωνα με το World Economic Forum, στη διαθεσιμότητα και επιστημόνων και μηχανικών. Και αυτό μπορεί να αποτρέψει αυτό το περίφημο brain drain. Σε αυτό το μεγάλο στόχο ανάπτυξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας, που θα συνοδεύεται από μια νέα αστική εθνική συνείδηση, όπως θα έλεγε και ο Παναγιώτης Κονδύλης, ο μεγάλος Έλληνας διανοητής, η Δεύχελ Έξπο, εκτός από το να είναι μια διαρκής πλατφόρμα επικοινωνίας του ελληνικού επιχειρήν με την μεγάλη παγκόσμια αγορά, υιοθέτησε φέτος και υποστηρίζει δύο ομάδες νέων επιστημόνων που διακρίνονται διεθνώς. Την ομάδα Αμάντα, που αποτελείται από 4 φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΠΙΘΙΤΑ, η οποία ανέπτυξε μια εικονική εφαρμογή που αντιμετωπίζει το bullying και πήρε την πρώτη θέση παγκοσμίως σε διαγωνισμό της Microsoft στο Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών, και την ομάδα Hyperion Robotics, μια φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία κατασκεύασε ένα ρομπότ και πήρε την πρώτη θέση σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Αυτή είναι η Ελλάδα του μέλλοντος και αυτή την Ελλάδα πρέπει να αναδείξουμε. Και σήμερα, κύριε Πρωθυπουργέ, σας το ανέφερα προηγουμένως στο πόδι, μας ανακοινώθηκε από την Παγκόσμια Ένωση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, τον σύνδεσμο Γουίτσα, ότι η Ελλάδα βραβεύτηκε και σε δύο εφαρμογές software και θα γίνει βράβευση στη Βραζιλία, στο Ρίο, στις αρχές του Οκτωβρίου. Δηλαδή, μπορούμε να στήσουμε και μια στρατηγική εθνική βιομηχανία πληροφορικής. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για την πολύ καλή συνεργασία, τον Περιφερειάρχη για την υποστήριξη και τον Δήμαρχο για την απίστευτα καλή συνεργασία που έχουμε. Θέλω να ευχαριστήσω την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, τον Πρόεδρό της,
που είναι εδώ για την πολύ καλή συνεργασία, τα τρία επιμελητήρια της πόλης, το ΣΒΕ, το ΣΕΒΕ για τη συνεργασία τους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο της Ρωσικής Κυβέρνησης για τη μεγάλη τιμή να είναι σήμερα μαζί μας και για να είναι η Ρωσία τιμόμενη χώρα, μια ιστορική φίλη της πατρίδας μας. Last but not least, θέλω να ευχαριστήσω τέλος την Dream Team των εργαζομένων της Deathiel Expo για την μεγάλη προσπάθεια και τα ξενύχτια για να γίνει αυτή η έκθεση. Και θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ.